και δίδεται η εκκίνηση για την 7η υποδρομία με κάποια προβλήματα ολοστρόμου στην αρχή μένοντας τελευταίος και για την πρωτοπορία προσπαθεί γρήγορα ο Φυγόνικος από την εσωτερική, δίπλα του ακριβώς είναι ο Γκάμπι, έρχεται και ο Παναθήνιας στη συνέχεια διεκδικώντας και αυτός μία θέση με τους πρώτους. Τελικά ο Γκάμπι θα επιμείνει και θα θελήσει να οδηγεί στην υποδρομία. Έρχεται ο Παναθήνια, προσπερνώντας το Φυγόνικο που είναι στην εσωτερική. Πιο πίσω τα Μπάρτορο και εξωτερικά το Φιλίπ. Στη συνέχεια ο Μπλιτερέιτ και πάντα τελευταίος ολοστρόμος. Όλα αυτά από την ώρα που έχουμε φτάσει στο σημείο περίπου των 1200 μέτρων. Συγκαλπάζουν στην πρωτοπορία από την εσωτερική ο Γκάμπι και δίπλα του ο Παναθήνια. Πιο πίσω έχει βελτιωθεί ο Φιλίπ. Υποπίεση είναι ο Νταμπάρτορο συνεχώς και αρκετό ξύλο προσπαθώντας βέβαια να βάλει του να τον έχει σε επαφή με τους πρώτους. Ο Φυγόνικος χάνει συνεχώς έδαφος στην εσωτερική κάνοντας τη δική του κούρσα και ήδη τον έχει προσπεράσει και ο Obliterate. Σε απόσταση βέβαια ολοστρόμος στην τελευταία θέση. Φτάσαμε στο σημείο σχεδόν των 800 μέτρων και το ζευγάρι που οδηγεί την υποδρομία είναι απ' έξω Παναθήνια, από μέσα ο Φιλίπ πίσω τους ακριβώς. Θέλει να επανέλθει βέβαια ο Φυγόνικος και πράγματι με ωραίο βήμα πιάνει και τον Φιλίπ. Ο Νταμπάρτορο συνεχίζει υπό πίεση και τη χρήση μαστιγίου να προσπαθεί να πλησιάσει τους πρώτους, αλλά ήδη χάνει έδαφος έναντι αυτών. Αλλά είναι σκληρός, λογικά θα επανέλθει στην τελική ευθεία όπου πλέον έχει επιτεθεί ο Παναθήνια, έχει περάσει μπροστά και βήμα κυριολεκτικά ο Φυγόνικος είναι αυτός που θέλει να κάνει την τελική επίθεση. Προσπαθεί και ο Φιλίπ στο τέλος. Ο Φυγόνικος είναι το άλογο που έχει περάσει στο βήμα του μπροστά και πλέον κτίζει διαφορά έναντι των υπολείπων. Ο Νταμπάρτορο είναι εκτός κούρσας. Νούμερο 1 Φυγόνικος. Στη δεύτερη θέση το νούμερο 5 Παναθήνια. Στη συνέχεια είναι το νούμερο 4 ο Φιλίπ και προσπαθεί ο Γκάμπι από την εσωτερική να επιστρέψει στην κούρσα την ώρα που ο Φυγόνικος θα επικρατήσει με σαρωτικό τρόπο. Στη δεύτερη θέση ο Παναθήνια και δεν αλλάζει τίποτα με τον Φιλίπ φυσικά να κρατά την τρίτη θέση από τον Γκάμπι. 1-5-4-2. Για πλάκα νίκησε ο Φυγόνικος. Φιλέτο. Νίκησε στο φιλέτο σε ρυθμό παρέλασης. Σε ρυθμό τραμ-τραμ. Δεύτερη νίκη ο Μπομπανιώτης. Με άλογο του Άρη Μικονιάτη. Μετά τον πολιορκητή. Ναι, ναι. Πάλι στο κάγκελο, πάλι μες στις λάσπες.